στους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία που προτείνει το Υπουργείο Πολιτισμού για την διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων που σχετίζονται με την προαγωγή και προώθηση της τοπικής γαστρονομίας, περιλαμβάνεται ο αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης. Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αρχαιολογικών Χώρων, που περιλαμβάνει την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών Προ τον Επισκέπτη και την αναβάθμιση τη εμπειρία τη επίσκεψη στου αρχαιολογικού χώρου, εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου το πρώτο πρόγραμμα αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων ή του περιβάλλοντο χώρου αυτών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων που σχετίζονται με την προαγωγή και την προώθηση τη τοπική γαστρονομία. Όπως προβλέπει το πρόγραμμα, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι ιστορικοί τόποι και τα μνημεία που εντάσσονται σε αυτό μπορούν μέσω του ΟΔΑΠ να παραχωρούνται με καταβολή τελών για σχετικέ εκδηλώσεις με πρόταση του Δικητικού Συμβουλίου και με σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου. Οι προτινόμενοι χώροι είναι οι ακόλουθοι. Αρχαιολογικός χώρος Νεμέας, Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης, Προάβλιο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, Αρχαιολογικός χώρος Αρχαία Ζώνη στην Αλεξανδρούπολη, Νέο Μουσείο Εγών, Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό χώρο Μιστρά, Πλατεία Χρυσαφίτησα, Μονεβασιά, Ανδρομονά στη Νιώκα Στροπήλου, Οχυρό Συγκρότημα Τρουπάκιδων, Φρούριο Ορίου, παλάτι μεγάλου μαγίστρου Ρόδου, αρχοντικό Τσιατσαπά Καστωριά, βόρειο τμήμα Αμφίπολη, Επταπύργιο Θεσσαλονίκη, δυτική τάβρο των ενετικών οχυρών εντό τη πόλη των Χανίων, φρούριο, φραγκοκάστελο Σφακίων και αρχαιολογικό χώρο τη Καζάρμα. Σύμφωνα με του όρου παραχώρηση που προτείνονται από τον ΟΒΑΠ. Οι εκδηλώσει αποσκοπούν στην προαγωγή και την προώθηση τη τοπική γαστρονομία τη περιοχή και πρέπει να συνάδουν με τη φυσιογνωμία του αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου, μνημείου ή μουσείου. Ενδεικτικά, οι εκδηλώσει μπορεί να αφορούν διεξαγωγή γευσυγνωσία συνδυαστικά με επίσκεψη στο χώρο και μαθήματα, παρουσίαση γαστρονομικών προϊόντων που σχετίζονται με την παραδοσιακή ελληνική παραγωγή του πρωτογενού τομέα όπω παραδείγματο χάρη, ελιά, λάδι και παράγωγά του, γαλακτομικά προϊόντα, φρούτα και παράγωγά του, αλλιευτική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η πώληση προϊόντων εντό των παραχωρούμενων χώρων. Υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου, του ιστορικού τόπου, του μνημείου ή του μουσείου από το κοινό, ενώ οι τυχόν απαιτούμενε εγκαταστάσει πρέπει να είναι ελαφρέ και ανατρέψιμε, να μην προκαλούν άμεση ή έμεση βλάβη στο χώρο και να απομακρύνονται μετά το πέρας κάθε εκδήλωση. Όπω δήλωσε η Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μεντόνι, η επένδυση στον πολιτισμό επιφέρει ισχυρή στήριξη και όθηση στην απασχόληση στον ίδιο τον τομέα, αλλά και στι συναφεί δραστηριότητε, κυρίω του τουρισμού, με τον οποίο διατηρεί πολύ ισχυρή διατομιακή σχέση. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τον ΟΔΑΠ, προχωρεί σε άνοιγμα των παραδοσιακών στεγανών και δυναμική σύνθεση της πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη έκφραση σε ποικίλε μορφέ τη. Η βιωματική απόκτηση της πολιτιστική εμπειρία συνιστά ένα από τα κύρια αιτήματα των επισκεπτών ανεξαρτήτω προσέλευση. Αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία συνιστούν τη μία όψη τη πολιτιστική εμπειρία. Παραδοσιακέ εκδηλώσει, τοπικά ήθη, έθιμα, γαστρονομικέ συνήθειε που αποτελούν στοιχεία στις πιο δυναμική και βιωματική άλλη κληρονομιά και συθέτουν την άλλη όψη τη πολιτιστική εμπειρία. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των πολιτηρίων του σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, καθώς και των αναμνηστικών αντικειμένων που διατίθεται στο κοινό με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, ο ΟΔΑΠ διευρύνει τον κύκλο των πολλούμενων ειδών με προϊόντα τρίτων προμηθευτών που θα πολλούνται με το σύστημα της παρακαταθήκης. Τα πολιτήρια των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων τα οποία διαχειρίζεται ο ΟΔΑΠ έχουν ως αποστολή όχι μόνο να εισφέρουν σε έσοδο στον τομέα του πολιτισμού, αλλά κυρίως να ολοκληρώνουν την εμπειρία του επισκέπτη και να συμβάλλουν στην αποτύπωση της βιωματική εμπειρίας των επισκεπτών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και τη σύνθεση της εμπειρίας αυτής με το Μουσείο το αρχαιολογικό χώρο τα οποία επισκέφθηκε. Εγκυνεάζοντας την επέκταση του θεσμού της παρακαταθήκης σε συνδυασμό με τα ακριβή αντίγραφα που παράγει ο οργανισμός και τις παραγωγές των εμπνεσμένων ειδών από τις συλλογές του Μουσείου, ο ΟΔΑΠ έχει επιπλέον στόχο να προβάλλονται σε κάθε πολιτήριο οι ιδιαιτερότητες τη περιοχή και το πολιτικό πολιτήριο του μουσείου ή του αρχαιολογικού χώρου να λειτουργεί ω πρεσβευτή τη περιοχή. Επίση, να προσφέρονται είδη τοπική τέχνη και παραγωγή και να στηριχθεί η πολιτιστική επιχειρηματικότητα, καθώ και να δοθεί η ευκαιρία σε πρωτότυπε κατηγορίε προϊόντων και σε παραγωγέ ιδιαίτερων δημιουργών και καλλιτεχνών να διατίθονται μέσα από πολιτήρια. Μετά από εισήγηση τη Διεύθυνση Πολιτιστικών Παραγωγών Πολίσεων και Προβολή του ΟΔΑΠ, θα εκδίδεται το Σεπτέμβριο κάθε έτου για τα προϊόντα του επόμενου έτου, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠ, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΔΑΠ και στη Διάβια. Στην πρόσκληση, η οποία μπορεί να είναι εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού ενδιαφέροντος, προσδιορίζονται κατηγορίε ειδών στις οποίες αφορά η πρόσκληση, οι θεματικές είτε εκθέματα αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, από τα οποία έχουν εμπνευστεί οι ενδεικτικές προδιαγραφές και τα ποσοστά προμήθειας, τα οποία αποδίδονται στους προμηθευτές και την πώληση των ειδών τους.